Κύριε Ρογκάκο, από ό,τι φαίνεται, κόσμος πάει και έρχεται. Σίγουρα. Πρόκειται φυσικά για αλλαγές προσώπων στις υπουργικές καρέκλες για μια ακόμα φορά. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που ζούμε. Όλες οι κυβερνήσεις τα ίδια. Να υπάρξει και μια αλλαγή στο ύφος και στο στυλ ορισμένων υπουργείων, ορισμένων τομέων της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό όμως που σίγουρα δεν θα αλλάξει, κύριε Ρογκάκο, είναι η κατεύθυνση αυτής της πολιτικής και το περιεχόμενό της. Θα εξακολουθεί να παραμένει αντιλαϊκή, να επιτίθεται στα λαϊκά στρώματα, είτε αυτό αφορά στη δημόσια υγεία, είτε αφορά στα εργασιακά, είτε αφορά στο ασφαλιστικό, είτε αφορά στην παιδεία. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε παραδείγματα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής με τους 40.000 κομμένους υποψήφιους από τα πανεπιστήμια το μαρτυρά, η αύξηση της διασποράς της πανδημίας μετά από τόσο καιρό και, αν θέλετε, αυτή η καθυστέρηση στους εμβολιασμούς, η έλλειψη μιας σειράς αναγκαίων ενδεδειγμένων απαραίτητων μέτρων υγειονομικής προστασίας στους χώρους δουλειά, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με όλη την κουβέντα να έχει μεταφερθεί αποκλειστικά και μόνο στο εμβόλιο, το οποίο είναι καλό, απαραίτητο, χρήσιμο, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Αν θέλετε, η επίθεση που συνέβη στα εργασιακά στο προηγούμενο διάστημα και που αρχίζει και ξετυλίγεται με υπουργικές εγκυκλίους, έχει πολύ μικρή σημασία, κύριε Ρογκάκο, αν αυτή θα την υπογράψει ο κύριος Χατζηδάκης ή ο επόμενος υπουργός, όποιος και αν είναι αυτός. Θέλω να πω ότι τελικά η ευθύνη του κυβερνητικού έργου είναι συλλογική. Αφορά βεβαίως σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο και, να σας πω και κάτι, αφορά και τους βουλευτές και όλους όσους ψηφίζουν τα νομοθετήματα κάθε μιας κυβέρνησης στη Βουλή. Όσο και αν ορισμένοι επιθυμούν ή θέλουν ή επιδιώκουν να προσωποποιήσουν τις ευθύνες. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Για έναν ακόμα ανασχηματισμό, δεν νομίζουμε ότι θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας για τον κόσμο και το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό ο κόσμος. Γι' αυτό και θα χρειαστεί βεβαίως από τη μεριά του λαού και των δυνάμεών του να δει πώς θα αντιμετωπίσει μια επίθεση η οποία έχει ήδη προαναγγελθεί, η οποία εξελίσσεται και η οποία, από ό,τι φαίνεται, θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα, τέλος πάντων, των δημοσκοπήσεων, νομίζω ότι σε αυτά αποτυπώνεται και μια αίσθηση που έχει συνολικά ο κόσμος, ότι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, κινούνται σε μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση. Έχουν δοκιμαστεί και οι δύο ως κυβερνήσεις. Τα αποτελέσματα των επιλογών τους είναι γνωστά. Μην ξεχνάμε, και δεν ξεχνά ο κόσμος, ότι μαζί αυτά τα δύο κόμματα ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, οι νόμοι του οποίου εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται. Συνεπώς, δεν είναι τόσο παράξενο που έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Από την άλλη, αν συνυπολογίσουμε, κύριε Ρογκάκο, κύριε Στάθη και κυρία Ράντου, το ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει σχεδόν τα μισά νομοθετήματα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή στην οποία βρισκόμαστε, μάλιστα έχει ψηφίσει περίπου το 1/2 των άρθρων του αντεργατικού εκτρώματος που έχει ψηφιστεί πριν από ένα χρόνο, τότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ σκόπος για να καταλάβουμε γιατί έχουμε τέτοια αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που θέλουμε να επαναλάβουμε εμείς ως κόμμα είναι ότι δεν πρέπει να καθυστερεί ο κόσμος. Η κυβέρνηση, με όποια σύνθεση από εδώ και πέρα θα τρέξει, όπως λέει και ο κύριος Κουμουτσάκος, το κυβερνητικό έργο. Η αντιασφαλιστική επίθεση είναι πρώτον πυλών. Οι επικουρικές συντάξεις οδεύουν στο σφαγείο. Ουσιαστικά δεν θα είναι συντάξεις, αλλά θα είναι επενδυτικά προϊόντα. Οι ασφαλισμένοι δεν θα ασφαλίζονται επικουρικά, αλλά θα είναι στην ουσία επενδυτές. Καμία εγγύηση δεν υπάρχει. Θα χρειαστεί πολύ σκόπος, πολύ προσπάθεια, πολύ αγώνας και πολύ καλή οργάνωση, κύριε Ρογκάκο, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολιτική. Μια θα μείνουμε τώρα εδώ μέχρι τον ασχηματισμό. Θα μείνουμε εδώ όλοι μαζί. Δεν αρκεί να αντικατασταθούν τα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν τις πρόσφατες πυρκαγιές. Σωστό. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αποζημιωθούν έγκαιρα οι άνθρωποι εκεί. Κύριε Δελή, δώστε μας, σας παρακαλώ, συγγνώμη που σας... Θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης των πυρκαγιών και πρόληψής τους. Σας κόβω, αυτό είναι το κυριότερο. Σας κόβω. Νομίζω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Στάθη, είναι ότι η υπουργοποίηση Αποστολάκη επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν. Τη στρατηγική συμπόρευση, δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε με πόση ευκολία πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν από 1-2 χρόνια
με πόση ευκολία αυτά τα πρόσωπα συμμετέχουν σε μια άλλη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι εξαιρετικά εύκολο, γιατί ακριβώς κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, τώρα ένα γενικότερο σχόλιο, ας μου επιτραπεί, να πω ότι οι ηθοποιοί, ορισμένοι ηθοποιοί, άλλαξαν, το έργο όμως παραμένει το ίδιο, παραμένει εξόχως αντιλαϊκό. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, και αυτό θα αλλάξει μόνο όταν θα γίνει πρωταγωνιστής ο ίδιος ο λαός με τους αγώνες του. Πάντως, κύριε Δελή, σε σχέση με αυτό που είπατε, η τοποθέτηση του κυρίου Αποστολάκη αμέσως, σε ένα υπουργείο που δεν έχει τόσο ιδεολογικο-πολιτική κατεύθυνση, αλλά κυρίως διαχείριση κρίσεων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο η τοποθέτηση των προσώπων. Ο κύριος Αποστολάκης δέχτηκε μάλλον γιατί θα ήθελε να γίνει κάτι καλύτερο στο μέτωπο των πυρκαγιών, της πολιτικής προστασίας, της διαχείρισης ευρύτερα όλων των κρίσεων που θα αντιμετωπίσει η πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι, ή δεν είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί δεν υπάρχει τομέας κυβερνητικής πολιτικής ο οποίος να μην έχει ιδεολογικο-πολιτικό περιεχόμενο. Είτε είναι η πολιτική προστασία, είτε είναι η υγεία, είτε είναι η παιδεία, είτε οποιοδήποτε άλλο κλάδος κυβερνητικής πολιτικής έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Και αυτό το περιεχόμενο και η κατεύθυνση δεν αλλάζει, κυρία Ράντου, και δεν άλλαξε ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε επί Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και με χαρακτηριστική ευκολία τα πρόσωπα έχουμε και αντίστροφα παραδείγματα. Έχουμε και ανθρώπους που υπηρέτησαν τη Νέα Δημοκρατία να έχουν συμμετάσχει σε κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται εδώ να πούμε ονόματα.